Προχωρούμε με το επόμενο ερώτημα, το οποίο δεν πέφτει συχνά στις εξετάσεις, αλλά παρόλα αυτά μας εξετάζει όσον αφορά την κατανόηση, έτσι, του τι είναι όρος, τι είναι τύπος και τι είναι πρόταση. Συνοψίζω εδώ τα συμπεράσματα. Ο όρος είναι μια παράσταση που είναι είτε μια σταθερά, είτε μια μεταβλητή, είτε μια συνάρτηση, όπου προσοχή, τα ορίσματά της οφείλουν να είναι και πάλι όροι, δηλαδή σταθερές μεταβλητές ή συναρτήσεις. Οι τύποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους ατομικούς τύπους, όπου οι ατομικοί τύποι είναι δύο και ακριβώς δύο μορφών. Οι ατομικοί τύποι λοιπόν είναι είτε της μορφής ισότητα δύο πραγμάτων, όπου αριστερά και δεξιά της ισότητας έχουμε αυστηρά και μόνον όρους, και επίσης να έχω ένα κατηγόρημα, όπου τα ορίσματα των κατηγορημάτων οφείλουν να είναι όροι. Όροι λοιπόν, δηλαδή τα ορίσματα πάντα πρέπει να είναι σταθερές μεταβλητές ή συναρτήσεις. Επίσης έχουμε τον ορισμό του μη ατομικού τύπου. Στο μη ατομικό τύπο τώρα έχουμε αρκετές υποκατηγορίες. Η πρώτη μεγάλη υποκατηγορία είναι παραστάσεις οι οποίες ενώνονται με διμελείς συνδέσμους. Δηλαδή αν έχω το όρ, αριστερά και δεξιά μας λέει ο ορισμός, θα πρέπει να έχω τύπους. Λογικό κιόλας, γιατί ένας προτασιακός σύνδεσμος θα πρέπει να ερμηνεύει πράγματα τα οποία είναι αληθή ή ψευδή, και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό των τύπων. Δηλαδή ένας τύπος επιστρέφει πάντα πίσω αλήθεια ή ψέματα. Οπότε λοιπόν οι προτασιακοί σύνδεσμοι όλοι συνθέτουν πράγματα μεταξύ τους τα οποία οφείλουν να είναι τύποι. Τύπος λοιπόν να πηγαίνει σε τύπο. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τον NOT. Απλά το NOT είναι μονομελής τελεστής, εφαρμόζεται μονοθέσιος, τον λέμε συχνά, εφαρμόζεται πάνω σε ένα πράγμα. Τονίζω τη διαφορά όρο από τύπο. Στον όρο η επιστροφή είναι τιμή, αν το υπολογίσουμε θα μας επιστρέψει τιμή. Ο τύπος, αν το υπολογίσουμε, θα μας επιστρέψει πίσω αλήθεια ή ψέματα. Και βεβαίως έχουμε και τις παραστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ποσοδείκτη. Αν έχω για κάθε χ, για κάθε μεταβλητή, έτσι, αυτό θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά πάνω σε τύπο, και το υπάρχει χ ομοίως θα εφαρμόζεται πάνω σε τύπο. Και τώρα βέβαια πρέπει να διαπιστώσουμε ότι εμπίπτει η παράσταση στον αντίστοιχο ορισμό, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πλήρη αποδόμηση. Δηλαδή, στο ερώτημα 1 στο μυαλό μας κάνουμε ένα δενδροδιάγραμμα, δηλαδή το για κάθε χ υπέχει χ, έτσι, ξεκινώντας είναι τύπος, μη ατομικό συγκεκριμένα. Καλά το πάει γιατί έχει ποσοδείκτη, αλλά πρέπει να είναι και συντακτικά ορθό. Δηλαδή, το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να είναι πάνω στο πχ, το οποίο οφείλει να είναι τύπος. Και βέβαια το πχ είναι τύπος, γιατί είναι ένα κατηγόρημα που τα ορίσματά του με τη σειρά του είναι όροι, διότι είναι μεταβλητές. Παρεπιπτόντως, κάνουμε και έναν έλεγχο ότι το πχ έχει συνταχθεί με δύο ορίσματα καθώς οφείλει. Αν ήταν με τρία, θα ήταν λάθος, έτσι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ερώτημα 1. Πάμε στο ερώτημα 2. Όπου και στο ερώτημα 2 τώρα μας ρωτάει αν αυτή η κολοκύθα είναι όρος. G του F του Χ, Χ, F του Σ, Σ, F του Ντ, Ντ. Και τώρα πρέπει να παρατηρήσουμε καταρχάς ότι το G παίρνει τρία ορίσματα. Ναι, όπως λέει πάνω, λέει G κάθετος 3. Ο βαθμός του κατηγορήματος αυτού είναι 3. Και έπειτα έχω τις τρεις παραστάσεις οι οποίες είναι σαν ορίσματα που οφείλουν να είναι όροι, λέει ο ορισμός. Οπότε λοιπόν το F του Χ, Χ είναι σωστά γραμμένο, έχει δύο ορίσματα που και τα δύο είναι μεταβλητές, άρα είναι όροι. Ομοίως το Σ και το Σ έχει σαν ορίσματα δύο σταθερές που είναι όροι. Και τέλος το Ντ και το Ντ έχουν και αυτές δύο ορίσματα τα οποία είναι σταθερές, άρα είναι όροι. Σωστό λοιπόν και το δεύτερο ερώτημα, αυτή η παράσταση είναι όρος. Το τρίτο ερώτημα τώρα είναι λάθος, διότι έχει την ισότητα, αυτή προσδιορίζει τον τύπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορισμό, αριστερά και δεξιά της ισότητας οφείλουν να βρίσκονται όροι. Πράγματι, εδώ έχουμε όρους, αλλά η αστοχία βέβαια είναι ότι συντακτικά είναι ορθό, δεν είναι όμως όρος, είναι τύπος η παράσταση αυτή και συγκεκριμένα ατομικός τύπος. Εντάξει. Κατά τα άλλα, έχει συνταχθεί σωστά, δηλαδή έχουμε όρο αριστερά, όρο δεξιά. Οπότε λοιπόν είναι λάθος, διότι θα έπρεπε να μας λέει ότι είναι τύπος. Η επόμενη παράσταση, το 4, έχει ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το ξεδιαλύνουμε πάρα πολύ καλά. Και το κομμάτι αυτό βέβαια είναι ότι όταν η εμβέλεια ενός ποσοδείκτη δεν καθορίζεται με παρενθέσεις, τότε σταματάει στον πρώτο προτασιακό σύνδεσμο που συναντά. Ο ορισμός της πρότασης βέβαια είναι ότι να μην έχει ελεύθερες μεταβλητές
Και εδώ τώρα, σύμφωνα με τον ορισμό των ελευθέρων μεταβλητών από το μάθημα 3.1, έχουμε ότι αυτό εδώ είναι δεσμευμένοι μεταβλητοί, και αυτό είναι δεσμευμένοι μεταβλητοί, γιατί το νόημά τους προσδιορίζεται από τον εξωτερικό ποσοδείκτη. Και ενώ αυτοί οι μεταβλητοί και αυτοί εδώ είναι ελεύθεροι. Άρα λοιπόν είναι λάθος το ερώτημα. Αυτή η παράσταση δεν είναι πρόταση. Να τονίσουμε βέβαια για άλλη μια φορά ότι η εμβέλεια ενός ποσοδείκτη ξεκινάει αμέσως μετά τον ποσοδείκτη και σταματά στον πρώτο διμελή προτασιακό σύνδεσμο που συναντά.